15χρονη μαθήτρια από τα Χανιά, πρωταγωνιστή στο νέο κρούσμα οξείας μέθης ανηλίκων που απασχολεί την τοπική κοινωνία και έρχεται να προσθεθεί σε μια πλειάδα ανάλογων κρούσματων εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας στην Κρήτη. Αποκορύφωμα το ατύχημα με το 4χρονο κοριτσάκι που καταπιε ρακί αντί για νερό σε χωριό της Μεσαράς. Ήρθε τη νύχτα, 15 ετών, ήταν μεθυσμένο, έγινε πλήση στομάχου και είναι για παρακολούθηση. Το περιστατικό, το οποίο σήμανε συναγερμό στο ΕΚΑΒ, την αστυνομία και τη σχολική κοινότητα, εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, εκεί όπου διέμεναν μαθητές από σχολείο των Χανίων που είχαν επισκεφτεί το Ηράκλειο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής. Η 15χρονη μεταφέρθηκε σε κατάσταση οξείας μέθης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και υποβλήθηκε αναγκαστικά σε πλήση στομάχου για να γλιτώσει τα χειρότερα. Η Κρήτη φαίνεται ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της κουλτούρας και της παράδοσης έχει μία μεγαλύτερη τάση ως προς τη συχνότητα και την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Ήθελε να πιει και ήπιε, δεν είναι ότι ήπιε κατά λάθος. Το κρούσμα δεν σημειώθηκε στο πλαίσιο κάποιας νυχτερινής εξόδου, αλλά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εντός του ξενοδοχείου. Φαίνεται ότι η ανήλικη μαθήτρια κατανάλωσε αλκοόλ μαζί με άλλους συμμαθητές της σε κάποιο από τα δωμάτια του ξενοδοχείου. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις της. Συνοδεία των καθηγητών της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ μετά τις πρώτες βοήθειες η ανήλικη εισήχθη στην παιδιατρική κλινική, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση. Και όλα αυτά λίγα 24 ώρα μετά την άσχημη περιπέτεια για 4χρονο κοριτσάκι στη Μεσαρά που καταπιε ρακί αντί για νερό, ανοίγοντας το ψυγείο του σπιτιού. Αυτό άνοιξε το ψυγείο. Δεν ήταν σκόπιμο. Άνοιξε το ψυγείο το καημένο και έπιασε το μπουκάλι για να πιει νερό. Και μόλις ένιωσε ότι δεν ήταν νερό, το έφτιαξε κατευθείαν. Το παιδί ήταν μια χαρά, περιπατητικό, δεν είχε πρόβλημα. Για τους κινδύνους που προκαλεί η απενοχοποίηση του αλκοόλ στα μάτια των ανήλικων παιδιών, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Στην Κρήτη, μέσα στα πλαίσια μιας τοπικής κουλτούρας, οι γονείς συνηθίζουν από πολύ νεαρή ηλικία να εξοικειώνουν τα παιδιά τους στο αλκοόλ. Όχι γιατί θέλουν να τα βάλουν να μεθύσουν ή να καταναλώσουν μια μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αλλά γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο τα εισαγάγουν σε μια τοπική κουλτούρα. Αυτό λοιπόν επισημαίνω ότι είναι πολύ καλό οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η πράξη που φαινομενικά είναι αθώα επί της ουσίας μπορεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα προβληματικές συμπεριφορές σε σχέση με το αλκοόλ. Μόνο μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2022 έχουν σημειωθεί άλλα δύο εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά. Το Φεβρουάριο και το Μάιο, με θύματα και στις δύο περιπτώσεις ανήλικα κορίτσια στο Ηράκλειο, που κατανάλωσαν τεράστιες ποσότητες αλκοόλ στο πλαίσιο νυχτερινής εξόδου.